Γεια σας, γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι αυτός που θα σας εξηγήσω τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ενημερώσω ότι το ρολόι που βλέπουμε στο αριστερό μέρος της αίθουσας πάβει να είναι διακοσμητικό και από τούδε και στο εξής θα προσπαθούμε να το ακολουθούμε για να μην χάσουμε πολύ περισσότερο το χρόνο. Το πάνελ λέγεται Πολιτισμός και Κλιματική Αλλαγή, αφορά σε δύο θέματα τα οποία μπορεί να μην μοιάζουν ότι σχετίζονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Θα εξηγήσουμε και θα καταλάβουμε το γιατί σχετίζονται και μάλιστα πάρα πολύ. Και για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα, έχω τη χαρά, να καλέσω στο πόντιουμ την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Λίνα Μενδώνη. Καλημέρα σε όλους. Κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, κύριε Δήμαρχε Αρχαίας Ολυμπίας, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, πράγματι, όταν συμβαίνουν αυτά όλα και όταν είμαστε μάλιστα στην Ηλία, στην Αρχαία Ολυμπία, όπου οι συνειρμοί μοιραία ανακαλούν δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις για όλους. Ελπίζουμε όμως ότι και αυτή τη φορά τα πράγματα θα εξελιχθούν όσο γίνεται καλύτερα, καταρχήν για τους ίδιους τους ανθρώπους και από εκεί και πέρα για τις περιουσίες, τον φυσικό και τον πολιτιστικό πλούτο. Δεν θα πω τίποτα από την ομιλία που είχα ετοιμάσει, ακούγοντας όλα αυτά που, παρακολουθώντας μάλλον, όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διανέωση και τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο για τη σημερινή πρόσκληση να είναι εδώ σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και για την προσπάθεια την οποία καταβάλουν. Δεν θα συμφωνήσω πολύ ότι έχουμε ένα χρόνο τελείως χαμένο. Έχουμε ένα διάστημα στο οποίο δρομολογήθηκαν πράγματα και για πολλά από αυτά υπάρχουν και κωδικοί χρηματοδότησης. Να σχολιάσω μόνο, μιας που ο Χρήστος Στυλιανίδης είναι αδύνατον σήμερα να είναι εδώ και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να μην είναι εδώ, να σχολιάσω μόνο αυτό το οποίο είπε ο συντονιστής μας, ότι ο πολιτισμός και η κλιματική αλλαγή φαίνονται δύο πράγματα πολύ μακρινά, όμως έχουν κοινά σημεία. Και είναι εδώ ο Κώστας ο Καρτάλης, ο οποίος εκπροσωπεί, θα έλεγα, καθώς είναι πρόεδρος της κοινής επιτροπής που έχουν συγκροτήσει τα δύο Υπουργεία Πολιτισμού και Κλιματικής Κρίσης, θα θέσει εκείνος την στενή συνάφεια που υπάρχει, εγώ κάνοντας μόνο το σχόλιο ότι όταν πριν από 15 χρόνια κάποιοι μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή που σήμερα έχει γίνει κλιματική κρίση, κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που έρχεται. Σήμερα όλοι το ζούμε πλέον και ζούμε και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην πολιτιστική κληρονομιά υλική και άειλη και γενικά στον πολιτισμό. Μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Για φανταστείτε ένα πλήγμα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει όλη την αναπτυξιακή δυναμική της Ηλίας, αλλά και της χώρας εν τέλει. Ειδικά όταν μιλάμε για την Αρχαία Ολυμπία. Αυτό το brand, στο οποίο δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει, ούτε γιατί είναι brand, ούτε για τις αξίες τις οποίες υπηρετεί, ούτε για τον Ολυμπισμό, ούτε για τα ιδεώδη. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για την Ηλία γενικά, να δούμε μερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει και για την Ολυμπία στη συνέχεια. Καταρχήν, η Περιφερειακή Ενότητα της Ηλίας, την οποία καλούμεθα μέσω της μελέτης αυτής να ανασυγκροτήσουμε, και πραγματικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη διανέωση γι' αυτό, είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια σε πολιτισμικό και πολιτιστικό πλούτο, και έχει ένα εράσμιο περιβάλλον. Έχει επομένως φυσικό περιβάλλον. Επομένως έχει τα δύο μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και φυσικά έχει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που συνδέονται με μια τεράστια κληρονομιά μυθολογίας, η οποία για την ώρα δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Θα πω για κάποια πράγματα, γιατί μιλάμε για μελέτες και είχε δίκιο ο κύριος Κατρίνης προηγουμένως που είπε ότι εντάξει οι μελέτες, αλλά τι γίνεται, ποιο είναι το χειροπιαστό. Θα μιλήσω για το Υπουργείο Πολιτισμού με 2-3 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει έργα στα μνημεία της Ηλίας της τάξης περίπου των 12 εκατομμυρίων. Έχουν συγκεκριμένους κωδικούς,
Κάποια από αυτά είναι σε εξέλιξη. Κάποιον άλλον οι μελέτες έχουν εγκριθεί. Ορισμένα έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πάντα χαμένος ο χρόνος αυτός. Και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Στην πραγματικότητα, αυτό που ακούμε είναι τι θα πρέπει να κάνουμε. Για να δούμε όμως ο καθένας από εμάς τι κάνει. Εάν πάρουμε, θα πάρω δύο παραδείγματα. Τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Όλοι ξέρουμε τους ναούς, όλοι ξέρουμε τη φάση την κλασική, την φάση της ανάπτυξης και ακμής του ιερού. Δεν ξέρουμε όμως, οι περισσότεροι, ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ρωμαϊκά μνημεία, τα οποία μπορούν, εφόσον αναδειχθούν, να προσδώσουν αρκετά στρέμματα στον αρχαιολογικό χώρο και κυρίως να αναδείξουν τη μεγάλη ιστορική διαχρονία. Από το 2020, λοιπόν, το Υπουργείο έχει προετοιμάσει και έχει ήδη οριμάσει τις μελέτες ανάδειξης των ρωμαϊκών μνημείων. Γιατί θέλουμε, με την επίσκεψη από τον τουρίστα, Έλληνα και ξένο, να επιμικρύνουμε το χρόνο. Γιατί ο χρόνος επιμήκυνσης της επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου έχει άμεση συνάφεια με την τοπική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης ήδη τρία έργα, τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, το εργαστήριο του Φιδία, τη λεγόμενη Παλαιοχριστιανική Βασιλική, ή τις θέρμες του Λεωνιδαίου. Έχουμε τρία τέτοια έργα και ετοιμάζουμε, είναι όριμα για ένταξη, άλλα τρία, ακριβώς για να επιμικρύνουμε αυτό το χρόνο. Εκεί που πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα στον τουρισμό της είναι η ασημένια οικονομία, είναι το silver economy. Είναι η οικονομία που απευθύνεται στους 65+. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τι θέλουν? Θέλουν χώρους που να συνδυάζουν φυσικό περιβάλλον και πολιτισμό. Θέλουν χώρους που να μπορούν να τους προσεγγίζουν με μία ευκολία, διότι πλέον η φυσική τους κατάσταση ζητά κάτι περισσότερο, περισσότερη άνεση. Θέλουν χώρους που μπορούν να βρουν σημεία να ανοίξουν τον οδηγό τους, να ανοίξουν το κινητό τους που έχουν όλη την πληροφορία πλέον, για να διαβάσουν αυτά που θα δουν και να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που βλέπουν. Αυτό, λοιπόν, είναι που κάνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για κάποιους χώρους, γιατί δεν προσφέρονται όλοι οι χώροι, ενίσχυε η Αρχαία Ολυμπία. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, στον επίπεδο χώρο της Ολυμπίας, να δω τα golf carts, όπως τα έχουμε κάνει στην Αρχαία Μεσίνη, όπως είναι στην Ακρόπολη, που θα διευκολύνουν αυτούς τους επισκέπτες να κερδίσουν χρόνο και δυνάμεις επισκεπτόμενοι τα βασικά μνημεία. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τις ειδικές προσβάσεις και θεάσεις, και αυτά ακριβώς είναι που κάνουμε. Είναι αυτά που δουλεύουμε, είναι αυτά που έχουν κωδικούς, είναι αυτά που μέχρι το 2025 θα γίνουν. Ήδη θα δημοπρατηθεί το Σεπτέμβρη ένα νέο πολιτήριο, το λέμε πολιτήριο, αλλά στην ουσία θα είναι ένας νέος χώρος που θα επιτρέπει με καινούριους χώρους υποδομής, με άλλα σημεία εξυπηρέτησης των επισκεπτών, στην είσοδο-έξοδο από τον αρχαιολογικό χώρο, προκειμένου τα προϊόντα... Δώστε μου δύο λεπτά, κύριε συντονιστά. Επομένως, τα προϊόντα... Δεν είδα όμως το ρολόι. Λοιπόν, προκειμένου τα πολιτιστικά προϊόντα να μπορούν να γίνουν πρέσβεις και να πρεσβεύσουν αυτό το μπραντ της Αρχαίας Ολυμπίας ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πάρει ο επισκέπτης ένα καλό ενθύμιο. Είτε είναι ακριβές αντίγραφο, είτε είναι ευπόλυτο, είτε είναι εμπνευσμένο, να πάρει ένα αντίγραφο από το χώρο επίσκεψής του και δει από την Ολυμπία. Γιατί αυτομάτως δημιουργεί αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Το πρόγραμμα που κάναμε με τη Microsoft. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη επένδυση η οποία έγινε, η οποία είναι κάποιων εκατομμυρίων, μπορεί να ήταν χορηγία. Να μην ξεχνούμε όμως ότι η χορηγία έχει συγκεκριμένους πόρους. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Ολυμπία πλέον, το Ολυμπιακό Ιδεώδες, οι οικουμενικές αξίες του Ολυμπισμού είναι προσβάσιμες παντού. Εάν παρακολουθήσει κανείς την επισκεψιμότητα, θα δει ότι είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά στο site. Αυτοί είναι οι ενδυνάμοι επισκέπτες της Ολυμπίας. Αλλά για να μην πίνω μόνο στην Ολυμπία. Η Αρχαία Ολυμπία είναι το ιερό των Ολυμπιακών Αγώνων, που το δημιούργησε όμως μια πόλη. Και η πόλη αυτή είναι η Ήλιδα. Το 2004, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κάναμε ένα πολύ μεγάλο έργο και στην Αρχαία Ολυμπία, στην ουσία πρικοδότησε και πολύ σωστά έκανε τότε
το κράτος και το Υπουργείο Πολιτισμού την Ολυμπία με μια σειρά πολύ σημαντικών υποδομών μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Κάποιες από αυτές δεν φαίνονται, γιατί είναι η ίδια η συντήρηση των μνημείων. Αλλά έγινε και ένα πολύ μεγάλο έργο στην Ήλιδα, το οποίο εν τέλει παραμένει αναξιοποίητο. Γιατί ποτέ δεν μπήκε στους τουριστικούς προορισμούς. Γιατί εδώ θέλει μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει και η οποία φαντάζομαι ότι θα αναδειχθεί μέσα από τη μελέτη αυτή. Πώς η κρουαζιέρα του Κατάκολου που προσεγγίζει την Ολυμπία αγνοεί τους άλλους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, όπως είναι η Ήλιδα. Αυτή τη στιγμή η επισκεψιμότητα της Ήλιδας είναι ανύπαρκτη. Η Ολυμπία έχει τον τεράστιο πλούτο του Καγιάφα, το είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Τα έργα στον Καγιάφα πρέπει να τελειώνουν. Να μπορέσει να αποτελέσει ο ίδιος ο Καγιάφας ένα σημαντικό προορισμό ιαματικού τουρισμού. Αυτό είναι ένας πόρος που τον έχει όλη η Ελλάδα όπου έχει ιαματικά λουτρά. Θα σας φανεί υπερβολικό, αλλά είναι σχεδόν αντίστοιχος του πετρελαίου για κάποιες χώρες, εάν ο ιαματικός τουρισμός και τα ιαματικά νερά αξιοποιηθούν σωστά. Έχει όμως τον Επικούριο. Έχει το Χλεμούτσι. Έχει πολύ σημαντικά μνημεία τα οποία πρέπει να διασυνδεθούν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη συνέργεια όλων, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Το κράτος θα δημιουργήσει υποδομές, αλλά οι τοπικοί φορείς είναι αυτοί που πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν πολιτιστικές διαδρομές, είτε εντός της ΟΧΕ, είτε εκτός της ΟΧΕ. Το βασικό είναι να διασυνδεθούν, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να δει τα μνημεία αυτά, να παρατείνει την παραμονή του στην Ολυμπία και στην Ηλία. Πριν από 20 χρόνια, όσοι είχαμε μιλήσει, μιλούσαμε τότε ότι ο πολιτισμός είναι οικονομία, σχεδόν θεωρούμε θαβέβηλη. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για την αξιοποίηση και την οικονομική ανταποδοτικότητα του πολιτισμού? Ο πολιτισμός είναι ένας τομέας που για να πάει καλά χρειάζεται χρήματα. Μπορεί όμως τα χρήματα τα οποία επενδύονται στον πολιτισμό να είναι απολύτως ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική οικονομία και εν τέλει στην εθνική οικονομία. Θα πω ένα παράδειγμα και κλείνω. Όλες οι μελέτες δείχνουν το οικονομικό αποτύπωμα, όλες οι μελέτες της τελευταίας δεκαετίας διεθνώς, το οικονομικό αποτύπωμα του πολιτισμού. Μία μελέτη την οποία έκανε πριν από αρκετά χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού δείχνει ότι την περίοδο κατασκευής ενός έργου πολιτισμού, είτε είναι πολιτιστικής κληρονομιάς σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, είτε είναι μουσιακές υποδομές, η επένδυση ενός ευρώ ανταποδοτικά στα 5 χρόνια δίνει 3,44 ευρώ στην οικονομία. Επομένως, ο πολιτισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομία και την ανάπτυξη και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να έχουμε πόρους, να αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, διότι αυτό αφενός είναι υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού, να προστατεύει, να αναδεικνύει και να συντηρεί το πολιτιστικό απόθεμα μιας περιοχής, αλλά αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, συνδυαζόμενο με τον τουρισμό και όχι μόνο, αποφέρει τεράστια ωφέλη στην τοπική κοινωνία και στην εθνική οικονομία εν τέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Υπουργό. Όπως ανάφερε, ο έτερος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ για ευνόητους λόγους. Θα ήθελα να καλέσω στο πάνελ εδώ μαζί μου, δίπλα μου, τον Χρήστο Καρά και τον Κωνσταντίνο Καρτάλη, για να συζητήσουμε περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα του πάνελ, τον πολιτισμό και την κλιματική αλλαγή. Ο Χρήστος Καράς είναι εκτελεστικός διευθυντής της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Με μια ομάδα ερευνητών ετοιμάζουν μια έρευνα ολιστική, γενική, για τον πολιτισμό ως αναπτυξιακή ευκαιρία στην Ελλάδα γενικότερα και θα μας δώσει μερικά στοιχεία και γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, όπως αναφέρει και ο Υπουργός, έχει κάποιες ιδιότητες πάρα πολύ σημαντικές και κέρυες. Μεταξύ άλλων, ίσως οι σημαντικότερες, είναι ότι έχει δουλέψει σε δύο έρευνες της διανέωσης, οι οποίες έχουν αποτυπώσει πάνω σε χάρτη τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως θα τις δούμε στο επόμενο διάστημα στη χώρα και τι σημαίνουν για διάφορους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Καρά, για να μας μιλήσει, για να μας κάνει τη μετάβαση από το όσα ακούσαμε από την Υπουργό στο θέμα του πάνελ που είναι πολιτισμός και κλιματική αλλαγή. Και να μας πει και δύο λόγια για την έρευνα που ετοιμάζει. Είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ τη διανέωση για την πρόσκληση, όλη την ομάδα και τον κύριο Νικολάου προφανώς πρωτίστως. Είχα ζητήσει μία διαφάνεια, αν μπορούσε να φαίνεται, αν μπορεί
καλός, αν όχι δεν πειράζει. Θα ήθελα να τοποθετήσει λίγο τη συζήτηση στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και συνδέοντας τον πολιτισμό με αυτήν την συζήτηση. Η κλιματική στόχη, γιατί το πάνελ μας έχει αυτό το focus, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, των επιδράσεων της αλλαγής αυτής, η προστασία των επίοιων και υποβρύχιων περιβαλλόντων και της βιοποικιλότητάς τους, είναι μέρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και βεβαίως και του European Green Deal, που έχει λίγο μια διαφορετική διάρθρωση, αλλά κατά κάποιο τρόπο συμπλέει με αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα διασυνδεδεμένο σύνολο οι στόχοι και δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα ένα στόχο να ληφθούν υπόψη και οι άλλοι. Δεν υπάρχει στόχο για τον πολιτισμό και ο πολιτισμός αναφέρεται συγκεκριμένα μόνο σε έναν στόχο, τον στόχο 11.4 συγκεκριμένα για την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη ότι ο πολιτισμός μπορεί οριζόντια να βοηθήσει την υλοποίηση σειρές στόχων για την παιδεία, την υγεία, την ισότητα των φύλων, την απασχόληση, την καινοτομία, τη συμπερίληψη, τις βιώσιμες πόλεις και διάφορα άλλα, μέσω μιας επίδρασης στην κοινωνία, αλλά βεβαίως μέσα και από την ίδια την διαμόρφωση των δικών της επιχειρησιακών μοντέλων λειτουργίας. Η διανέωση, όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, έχει δρομολογήσει μια έρευνα με στόχο την διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την ανάδειξη της συμβολής του πολιτιστικού τομέα στην παραγωγή κοινωνικής και οικονομικής αξίας. Η έρευνα εστιάζει σε σημαντικά θέματα, πιστεύουμε, ενδεικτικά στο πεδίο της οικονομίας, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στην επιχειρηματικότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα κίνητρα για τον πολιτισμό, στα πνευματικά δικαιώματα, το εξαγωγικό έλλειμμα, την εξωστρέφεια του τομέα, τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και τις περιφερειακές ανισότητες. Σε ένα κοινωνικό επίπεδο, στη συμμετοχή και στη συμπερίληψη, στο placemaking και την τοπική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εργασιακή και ασφαλιστική μεταρρύθμιση, την έννοια της δημιουργικής εργασίας, τον πολιτισμό και την ανθεκτικότητα, τις διατομεακές συνεργασίες, το κοινωνικό αντίκτυπο των πολιτιστικών οργανισμών και κάποιες οριζόντιες θεματικές, όπως είναι η ανάγκη δημιουργίας καλύτερων μηχανισμών ανάλυσης και κατανόησης των δυναμικών του τομέα, αλλά και τη σχέση με τη βιωσιμότητα. Διότι η ανάπτυξη που γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος εντείνει την υπαρξιακή κρίση του δικού μας πολιτισμού. Η έρευνα επιχειρεί μια διερεύνηση του πεδίου σε σχέση με τον ρόλο του πολιτιστικού τομέα, σε σχέση με αυτό που είχε διατυπωθεί, για παράδειγμα, στο σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη. Λαμβάνει υπόψη, βεβαίως, τις προτάσεις του ελληνικού RRF και εδώ οφείλω να πω ότι το ελληνικό RRF είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη για το πολιτισμό. Υπήρχε ένα αίτημα από το Κοινοβούλιο οι χώρες, τα κράτη-μέλη, να αφιερώσουν 2% του RRF του πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Άλλες είναι μηδενικές, οπότε είναι πολύ θετικό σημείο αυτό. Και βεβαίως η έρευνά μας λαμβάνει υπόψη και το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Δράσης για το 2022. Ελπίζουμε να υπάρχει εκεί ένας ευρύτερος διάλογος των ενδιαφερόμενων μερών, του κράτους, των περιφερειακών και τοπικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών. Η βασική πεποίθησή μας είναι ότι η συμβολή του τομέα στην οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων με τον πολιτισμό. Θα δώσω δύο σύντομα παραδείγματα γενικότερων πλαισίων στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η σχέση μεταξύ πολιτισμού, ανάπτυξης και κλιματικής κρίσης. Το ένα ήταν η ανακοίνωση των Υπουργών Πολιτισμού στο G20 στη Ρώμη πέρυσι, βασισμένο σε 5 θεμελιώδεις πυλώνες. Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ως μοχλή ανανέωσης και βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του πολιτισμού και η οικοδόμηση δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Και τέλος η ψηφιακή μετάβαση και οι νέες τεχνολογίες για τον πολιτισμό. Και καταλήγει η ανακοίνωση των Υπουργών Πολιτισμού με μια παρότρινση οι κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα ως αναπόσπαστα μέρη της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας, όπως η κοινωνική συνοχή, η απασχόληση, η καινοτομία, η υγεία και η ευημερία, το περιβάλλον, η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και τα τοπικά δικαιώματα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ακόμα πιο πρόσφατο, αφορά την έρευνα πρόταση του ΟΟΣΑ, που λέγεται Culture Fix. Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο φέτος, δεν είναι πολύ φρέσκο.
Μια αναφορά που τονίζει την οριζόντια σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών στη μετά-COVID εποχή και παρουσιάζει τεκμηριωμένες προτάσεις για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεων για την κοινωνία και την οικονομία. Κάποια πολύ εν συντομία ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συμβάνουν στην κοινοτομία σε πολλούς τομείς πέρα από τον πολιτιστικό. Ότι η συμμετοχή στον πολιτισμό δεν ενισχύει μόνο τον τομέα, αλλά παράγει σημαντικά κοινωνικά ωφέλη. Ότι τα πολιτιστικά οικοσυστήματα είναι ακρογωνιαίοι λύθοι του placemaking και άρα και της τοπικής ανάπτυξης για την οποία συζητάμε εδώ. Και ότι βασίζονται στην ανάπτυξη επίσης έξυπνων και καινοτόμων συνεργειών. Και ότι η απένδυση στις πολιτιστικές βιομηχανίες είναι επένδυση και όχι κόστος. Κλείνοντας με κάποιες λίγες σκέψεις και προτάσεις σε σχέση με το θέμα μας εδώ που είναι η αρχαία Ολυμπία, που όπως έχει λεχθεί ήδη πολλές φορές είναι ίσως από τα ισχυρότερα ονόματα στον κόσμο, με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, ενίσχυση της ευρύτερης κοινωνίας και οικονομίας με την ανάπτυξη πολιτιστικών διαστάσεων που ενισχύουν την υλοποίηση επίσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά θα παραμείνει αναπόφευκτα βασικό μέρος της εξίσωσης, αλλά ελπίζουμε διευρυμένα για να συμπεριλάβει και άλλες πτυχές του πολιτισμού πέρα από την πολιτιστική κληρονομιά στο τρίπτυχο περιβάλλον, πολιτισμός, τουρισμός. Όπως άλλωστε αναδείχθηκε στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η διασύνδεση με άλλους αρχαιολογικούς χώρους, είτε μεσαιωνικούς είτε αρχαίους, το είπε η Υπουργός Πολιτισμού πριν. Τα πολιτιστικά μονοπάτια, έχουμε εδώ απίστευτες δυνατότητες για μια ενίσχυση του πώς λειτουργούν, Φολόη, Φαράγγι, Ανδρωνίου. Διαδρομές βιομηχανικού πολιτισμού, χρησιμοποιώντας και τον άξονα του σιδηροδρομικού και τους σταθμούς γύρω από αυτό, και τις διαδρομές γευστικού πολιτισμού, βεβαίως επάνω στην παράδοση, αλλά γιατί όχι επίσης συνδεδομένο με καινοτόμες εφαρμογές, όπως είναι το πρόγραμμα Berry Plus, που είναι μέρος του S3 της Δυτικής Ελλάδος. Πολιτισμός και εκπαίδευση, ανάπτυξη προγραμμάτων που συνδέουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με σύγχρονες πρακτικές καλλιτεχνικής δημιουργίας για τα σχολεία, media art, art science, δημιουργία creative camps στην περιοχή για παιδιά να έρχουν να μείνουν ένα διάστημα κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες, διερεύνηση της σύνδεσης του τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας και εκπαίδευση στα χνάρια του Ancient Olympia Common Grounds, αναφέρθηκε και αυτό σήμερα, με ανάπτυξη στο τομέα του gaming και του metaverse. Και κλείνοντας, ίσως πολύ σημαντικό πιστεύω, η ανάπτυξη οικείων και ανίκειων ενδεχομένως συνεργειών, την εμβάθυνση των συνεργασιών με το οικοσύστημα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την τοπική υποδομή της Ολυμπιακής Ακαδημίας, π.χ. με το Olympic Foundation με Culture, γύρω στον άξονα πολιτισμό και περιβάλλον, τη διερεύνηση πιθανών συνεργειών με τα ισχυρά sports και fashion brands για προγράμματα γύρω από την κυκλικότητα στο design και η ανάπτυξη science technology προγράμματα βασισμένα σε τοπικά residencies σε συνεργεία με κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, π.χ. το ESDA Lab στη Πάτρα ή το καινούριο Smart Attica που έχει και ορκηρυχθεί τώρα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον άξονα πολιτισμό, περιβάλλον και τουρισμό. Και εδώ κλείνω και ελπίζω να γίνει και μια συζήτηση γι' αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Καρτάλης, που θα μας πάει πιο πολύ στο κομμάτι της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών, θέλει να μιλήσει από το πόδιο, γιατί έχει προετοιμάσει μια παρουσίαση να σας δείξει κάποιους αρκετά συναρπαστικούς χάρτες και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την περιοχή εδώ. Οι χάρτες δεν είναι καθόλου συναρπαστικοί, είναι μάλλον προειδοποιητικοί για το τι έρχεται. Καλημέρα σε όλους, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Βουλευτά, αγαπητέ Μιχάλη. Η δική μου η παρέμβαση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα είναι η παρέμβαση που δείχνει τις τρέχουσες πιέσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή. Είναι μια παρέμβαση την οποία έχουμε συζητήσει 10 χρόνια πριν με τον Γιώργο τον Πετράκο, πώς δηλαδή πρέπει να ενσωματώσουμε την κλιματική παράμετρο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και πώς αλλάζουν οι παράμετροι και πώς διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο κινδύνων που πρέπει να ακτινογραφηθούν. Με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να αποτυπώσεις την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Τα τελευταία 30 χρόνια, με πραγματικές μετρήσεις, ο νομός Ηλίας εμφανίζει μια σημαντική αύξηση θερμοκρασίας, αντίστοιχη με αυτή που καταγράφεται παγκοσμίως, δηλαδή τις τάξεις για τη μέση τιμή θερμοκρασίας κατ' έτος, αύξηση δηλαδή την τελευταία 30 ετία κατά περίπου 1,5 βαθμούς Κελσίου.
θερμοκρασία αυτή, τη βλέπετε αποτυπωμένη σε αυτή τη διαφάνεια, είναι πραγματικά δεδομένα. Δεν πρόκειται περί μοντέλων για το μέλλον, πρόκειται για πραγματικά δεδομένα. Αν κάποιος κοιτάξει τις θερμοκρασίες για το καλοκαίρι, από την ίδια χρονική περίοδο, η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι λογικό, οι θερμές περίοδοι δημιουργούν μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος υπάρχει. Και ο κίνδυνος επιβάλλει έναν άλλον σχεδιασμό, μια νέα σειρά παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά στη βροχόπτωση, η Ηλία για κάποιο λόγο που δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το πάνελ, αν όχι σε αυτή τη συνάντηση, γιατί παίρνει χρόνο, έχει αύξηση τη βροχόπτωση τα τελευταία 30 ετία. Αυτό την κρατά σε ένα καλό σημείο σε ό,τι αφορά στη φύση. Πολλοί από εσάς αναφερθήκατε στη φύση της Ηλίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η βροχόπτωση έχει κρατήσει ψηλά τα επίπεδά της και μάλιστα αυξανόμενα τα τελευταία 30 ετία. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να κοιτάξουμε τους νέους κινδύνους, την αναγνώριση νέων κινδύνων, των κλιματικών κινδύνων. Δασικές πυρκαγιές. Εδώ έχουμε μια περίπτωση ενός εκρηκτικού συνδυασμού μεταβολών θερμοκρασίας του αέρα, της υγρασίας του εδάφους, της βροχόπτωσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλαδή των καυσώνων. Αυτό το αντιμετωπίζει όλη η χώρα, το αντιμετωπίζει και η Αττική αυτές τις μέρες και τις επόμενες μέρες ακόμα περισσότερο με τον επερχόμενο καύσωνα. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια πίεση στο φυσικό περιβάλλον και πολλαπλασιάζει την ένταση μιας δασικής πυρκαγιάς όταν αυτή προκύψει. Ο δεύτερος κίνδυνος τα πλημμυρικά. Η περιοχή της Αχαίας Ολυμπίας εμφανίζεται με τον αστερίσκο και εδώ βλέπετε τον χαρτογράφηση του πλημμυρικού κινδύνου για την περιοχή σε συνάρτηση με τον κλαδαίο, ο οποίος είναι κοντά στην Αχαία Ολυμπία. Άρα λοιπόν έχουμε δύο άμεσους κινδύνους, οι οποίοι συναρτώνται με την κλιματική κρίση και πρέπει να ληφθούν ειδικά υπόψη όταν κάνεις ένα σχεδιασμό της περιοχής. Οι νέες παράμετροι σχεδιασμού τώρα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε όταν συζητάμε την κλιματική κρίση για μια ενιαία περιοχή, πρέπει να κοιτάξουμε τις περιοχές επιρροής. Το πρώτο επίπεδο είναι εκεί που πραγματικά βρίσκεται ο κίνδυνος και το δεύτερο επίπεδο εκεί που τέμνονται οι κίνδυνοι. Με το μπλε είναι ο κίνδυνος, η περιοχή επιρροής για τον πλημμυρικό κίνδυνο και με την κόκκινο περίγραμμα είναι η περιοχή επιρροής για την πυρκαγιά. Η τομή τους δημιουργεί μια αυξημένη, αν θέλετε, επιβάρυνση στο τοπίο και δημιουργεί και αυξημένες ανάγκες. Το δεύτερο επίπεδο περιοχών επιρροής που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κλιματική κρίση είναι σε ευρύτερο πλαίσιο. Βλέπετε ότι υπάρχει αρχικά ο αρχαιολογικός χώρος, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, μετά είναι ο χώρος κινδύνου και τελικά είναι ο χώρος ο διοικητικός. Αυτό που θα λέγαμε στην περίπτωση που είμαστε εδώ, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Και εδώ λοιπόν πρέπει να αποτυπωθούν με ένα διακριτό τρόπο, γιατί δεν είναι οι κίνδυνοι παντού οι ίδιοι. Τι εννοώ με αυτό? Αυτή είναι η σημαντικότερη παράμετρο, η κλιματική τροτότητα. Πόσο επιρρεπής, πόσο μάλλον ευάλωτη είναι μια περιοχή στον κλιματικό κίνδυνο. Και εξαρτάται από την έκθεση, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν, από την ευαισθησία της κάθε περιοχής και από την προσαρμοστική της ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα αναπτυξιακό σχεδιασμό δεν μπορεί να θεωρήσει ότι ο νομός έχει μία ενιαία τιμή. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την επιμέρους περιοχή. Αν είναι περισσότερο ευαίσθητη στην κλιματική κρίση, λιγότερο ευαίσθητη, αν έχει περισσότερα δάση, λιγότερη υγρασία εδάφους. Για παράδειγμα, η δική μας εδώ περιοχή που συζητάμε είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, δηλαδή επηρεάζεται από το κλιματικό κίνδυνο. Χρειάζεται πάρα πολλά δεδομένα. Αυτή είναι μια νέα παράμετρος για το σχεδιασμό. Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Η χαρτογράφηση πυκνότητα των δασών και των δασικών εκτάσεων. Το είδος του δάσους το οποίο υπάρχει στην περιοχή. Όλα αυτά είναι από την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας από μια ερευνητική δουλειά που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εκεί δηλαδή που εργάζομαι. Και βεβαίως η κάλυψη γης και πώς εξελίσσεται με τα χρόνια στις διάφορες κατηγορίες, αγροτικές, δασικές. Όλα αυτά βοηθούν στην εντοπισμό του κινδύνου και στην ενσωμάτωσή του στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Το ερώτημα είναι λοιπόν το μέλλον. Το μέλλον βεβαίως δεν μπορεί να το κρίνεις αν δεν συμβεί. Άρα λοιπόν, ό,τι σας παρουσιάσω δείχνουν μια εκτίμηση για το μέλλον που όμως βασίζεται σε στέρεες παραδοχές και σε στέρεες, αν θέλετε, μαθηματικές προσωμιώσεις, γιατί ελέγχονται και επιβεβαιώνονται σε σχέση με παρελθούσες περιόδους. Πάνω πάντα είναι στο μέσο της εικόνας είναι η περιοχή της Ηλίας και είναι στο μετριοπαθές σενάριο των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα να κοιτάξετε κάτω δεξιά, που είναι πόσο θα αυξηθεί η θερμοκρασία στο διάστημα 2026-2065. Δηλαδή, τις τάξεις των περίπου 2 με 2,5 βαθμών Κελσίου, προφανώς διαφορετική αύξηση σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Αν κοιτάξουμε τη βροχόπτωση, το γεγονός ότι υπήρχε αυξητική τάση τελευταία 30 ετία κρατά χαμηλά τη μείωση της βροχόπτωσης. Πάλι, αν κοιτάξουμε κάτω δεξιά που δείχνει τη μείωση, θα δείτε ότι η μείωση της βροχόπτωσης είναι σχετικά αλληλογισμένη σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, γεγονός που βοηθά στη μείωση του κλιματικού κινδύνου, χωρίς να σημαίνει ότι ο κίνδυνος δεν υπάρχει.
Οι καύσονες εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση. Κάτω δεξιά εμφανίζεται και πάλι πόσες παραπάνω ημέρες με καυσονικά επεισόδια θα υπάρχουν στην περιοχή. Θυμίζω ότι οι καύσονες ενισχύουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς. Πολλαπλασιάζουν την διασπορά της δασικής πυρκαγιάς, επειδή ακριβώς η δασική ύλη γίνεται καύσιμη ύλη. Και το επόμενο επίπεδο είναι οι πλημμύρες, τα ακραία φαινόμενα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, μας ενδιαφέρουν, γιατί ο κλιματικός κίνδυνος της πλημμύρας στην αρχαία Ολυμπία, του πλημμυρικού κινδύνου, είναι ορατός, υπάρχει, έχει πλημμυρίσει και στο παρελθόν. Κάτω δεξιά βλέπετε πόσες περισσότερα επεισόδια καταιγιδοφόρα μπορεί να συμβούν που θα οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο τον ομό και στις περιοχές της αρχαίας Ολυμπίας και στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας που είμαστε σήμερα. Ξεκινάμε, όπως βλέπετε, από το Βαρθολομιό, πηγαίνοντας Αμαλιάδα, Πύργο, αρχαία Ολυμπία με τα Στίγματα, καταλήγοντας στη Ζαχάρου. Η βαθμό ημέρες ψύξης. Αυτή είναι μια πολύ ειδική παράμετρος που αφορά τα κτίρια της περιοχής, τον τουρισμό, αλλά συναρτάται με τον πολιτισμό γιατί αφορά και τα μουσεία. Είναι πόσες παραπάνω μέρες χρειάζεσαι ψύξη για να έχεις καλή θερμική άνεση μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Και πάλι οι εικόνες σας δείχνουν πόσο επιβαρημένη θα είναι η περιοχή. Προσοχή, δεν είναι μόνο η περιοχή της Ελλάδας που είναι επιβαρημένη. Είναι όλες επιβαρημένες, όλες επιβαρύνονται, αν και με διαφορετικό τρόπο. Για να μην δοθεί κανένα λάθος συμπέρασμα ότι μόνο αυτή η περιοχή έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν οι βαθμοημέρες ψύξης επιβάλλουν ένα τεχνικό έργο. Αναβάθμιση κτηρίων, καλύτερη θωράκιση του μουσείου. Κυρία Μενδώνη που είναι εδώ και μίλησε προηγουμένως, γνωρίζω ότι μεριμνά γι' αυτό σε όλο αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας και με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και βεβαίως στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ποια είναι τα νέα εργαλεία σχεδιασμού? Τα νέα εργαλεία σχεδιασμού χρειάζονται την πληροφορία αυτή να τη βάλει σε ένα πολυκτηριακό σύστημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε πάλι την περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας με τις ζώνες επιρροής πάνω δεξιά. Και κάτω είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, μάλλον οι κίνδυνοι, είναι οι καύσονες, οι πλημμύρες, η ξηρασία και οι φωτιές. Και ποια είναι η παρούσα κατά ταξινόμηση του κινδύνου, η παρούσα με τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες. Στην επόμενη, άρα λοιπόν, για να προχωρήσω, στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ποια είναι η έκθεση, η ευαισθησία και η προσαρμοστική ικανότητα, δηλαδή πόσο η περιοχή κινδυνεύει σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία. Και τελικά διαλέγοντας μερικά μέτρα επιλογής, μερικά μέτρα προσαρμογής, όπως λέμε, αυτά που είναι, εμφανίζονται με τικ στο πάνω μέρος διαφάνειας, βγαίνει η καινούργια κλιματική τροτότητα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις πρακτικά για να μειώσεις τον κίνδυνο. Αυτό λοιπόν έχει μια χωρική αποτύπωση, έχει προφανώς χρονική αποτύπωση και προφανώς συναρτάται με τεχνικά έργα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θες να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της εξάντλησης υγρασίας του εδάφους, πρέπει να εμπλουτίσεις τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό είναι ένα τεχνικό έργο. Αν θες να βοηθήσεις τους επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο, πρέπει να βάλεις περισσότερη σκίαση. Αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τον καύσωνα, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξεις το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου τις ημέρες που έχει καύσωνα. Με άλλα λόγια, και για να κλείσω, η κλιματική κρίση εμφανίζει μια σειρά από νέες παραμέτρους που δεν μπορούν να αναπούσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Είμαι βέβαιος ότι η Διανέωση και ο Γιώργος Πετράκος με την ομάδα του θα συμπεριλάβουν αυτές τις νέες παραμέτρους στο σχεδιασμό, με την κλιμάκωση που τους αντιστοιχεί στο χώρο και στο χρόνο και πάντα σε σχέση με το τρίπτυχο που λέγεται ευαισθησία, έκθεση και προσαρμοστική ικανότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αποκτήσαμε μια καλή εικόνα για τα δύο πρώτα θέματα τα οποία θα αγγίξουμε σήμερα. Θερμές ευχαριστίες και στον Χρήστο Καρά και στον Κώστα Καρτάλη. Θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο για τα επόμενα δύο θέματα, για το περιβάλλον γενικότερα, αλλά και για το πρωτογενή τομέα. Στο επόμενο πάνελ, καλώ την συνάδελφο Φέη Μεκαντάση εδώ με τους επόμενους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.